αυτό, διότι έχω την αίσθηση. Αλλά στο τέλος θα κάνουμε από, θα κάνουμε από τη σούμα, τύχη δυο μας. Ναι. Κύριε Μητρόπουλε, είστε αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η αίσθηση που μου δίνετε τον τελευταίο καιρό είναι ότι είστε πολιτικός σχολιαστής. Σας ακούω παντού, όπου τοποθετήστε για τα πράγματα με μία ψυχρότητα και με μία απόσταση, ως εάν εσείς δεν είστε ηγετικός τέλεχος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ως εάν είστε απλός παρατηρητής. Και θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση πάρα πολύ απλή. Θέλω να μας πείτε αν αυτό που διαπραγματεύεται τώρα η κυβέρνησή σας στις Βρυξέλλες είναι μνημόνιο ή όχι. Επειδή ξέρετε ότι σε δική σας εκπομπή έχω πάρει θέση, γι' αυτό προσπαθείτε και ξεκινήσατε έτσι, αλλά θα απαντήσω ξεκινώντας ως εξής. Πριν 2 χρόνια σε βιβλίο που μου παρουσιάσατε, είχα χαρακτηρίσει τους δανειστές αυτοκρατορικούς δανειστές. Δανειστές που σου έχουν δανείσει 2 ΑΕΠ. Σε δάνεισαν και του εξεχώρισε στην κυριαρχία σου. Μας δανείσανε και τους παραδώσαμε το δημόσιο πλούτο. Μας υποχρεώσαν να αναγνωρίσουμε το σύνολο του χρέους μας ως νόμιμο και όχι ως επωνύτιστο. Θα τελειώσω. Όχι. Μας, μια στιγμή. Ναι. Μην πάτε. Εγώ σας χαρακτήρισα σχολιαστή, αλλά μάλλον είστε και ιστορικός. Μια στιγμή. Εγώ θέλω απάντηση για το σημερινό. Απαντάμε. Ναι. Τρίτο. Μας υποχρεώσαν να κατεδαφίσουμε το κοινωνικό κράτος και μας καλέσανε σε μια διαπραγμάτευση που έβαλαν στόχο και μάλλον το πέτυχαν να ακυρώσουν την οπίλαϊκή εντολή, αγνοώντας ότι ο λαός, το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασαν ως σωτηρία μας, ήταν η απόλυτη καταστροφή. Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Χατζηνικολάου, εξ υπαρχής οι δανειστές βάλανε ως στόχο να μετακυλήσουν, να καταστήσουν ιδιοκτησία του μνημονίου και της κυβέρνησης της αριστεράς. Και βρεθήκαμε σε μια διαπραγμάτευση ασύμμετρη εξ υπαρχής, ασύμμετρη, όπου οι δανειστές δεν έλαβαν υπόψη καθόλου την Αυτά οποία... Αυτά δεν τα ξέρατε όχι, πριν από τις εκλογές. Όχι, πώς δεν τα ξέρατε. Το ότι οι δανειστές... Δηλαδή δεν ξέρατε την δύναμη, την πολιτική που έχουν οι δανειστές. Γιατί την ξέρατε, γιατί την ξέρατε εσείς όταν καλούσατε και σωστά από αναλήψεως της κυβέρνησης Τσίπρα να πάει σε συμφωνία. Ξέρατε σε τι συμφωνία θα εσύρετο η κυβέρνηση Τσίπρα. Εσείς το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα. Εγώ από την πρώτη μέρα, κύριε Μητρόπουλε, έλεγα ότι μια μέτρια συμφωνία έχει καλύτερο αποτέλεσμα από τη μη συμφωνία. Άλλο αυτό. Όλοι και ο Τσίπρας πολύ σωστά είπε εξ υπαρχής έντιμο συμβιβασμό. Αλλά δεν περιμένω. Αλλά επίσης, εγώ είμαι σχολιαστής. Εσείς είστε στέλεχος πολιτικού κόμματος. Εγώ δεν υποσχέθηκα προεκλογικά στον κόσμο ότι θα καταργήσω. Κύριε Θεοχάρη, παρακαλώ, θα έρθει η σειρά σας. Εγώ δεν υποσχέθηκα προεκλογικά ότι θα καταργήσω το μνημόνιο. Έτσι. Ούτε εγώ το είπα. Αντιθέτως, πρέπει να σας πω ότι εγώ προεκλογικά αρθρογραφούσα υπέρ του να ψηφίσετε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία πρόεδρο. Να ψηφίσετε μαζί, να ορίσετε ημερομηνία εκλογών σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, ώστε να υπάρχει χρόνος. Το Νοέμβριο είχαμε πει. Ναι, ώστε να υπάρχει χρόνος να κλειδώσει η συμφωνία και να προχωρήσει η χώρα διατάραξη. Ούτε εγώ είπα ότι θα εσχίζετε το μνημόνιο και με αντιπαραβάλλατε σε δική σας εκπομπή με τον αρχηγό μου, όταν εγώ υποστήριζα δύο-τρεις μήνες ότι 26.000 άρθρα σε παραγράφους και σε αριθμούς δεν καταργούνται με ένα άρθρο ούτε με ένα νόμο. Υπ' αυτή την έννοια που φτάσαμε τώρα. Συζητάμε μνημόνιο. Τι συζητάμε? Γιατί το πρωί ρώτησα τον κύριο Φίλη τι είναι αυτό που συζητάμε και μου είπε είναι μια συμφωνία μεταβατική που θα και λοιπά. Και ρωτούσε ο κόσμος στο Twitter, μου στέλναν μηνύματα, πώς το λένε αυτό, γαλακτομπούρεκο το λένε, τι θέλετε, ή μνημόνιο. Και τι θέλετε ενώπιον τόσο νέων και βεβαίως σημαντικών στελεχών? Να πω ότι όσο οι 500 νόμοι που ψηφίστηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουν καταργηθεί, τι σημαίνει, δεν ισχύουν? Δεν θα εφαρμοστεί μνημόνιο, αφού δεν έχει καταργηθεί όλος αυτός ο μνημονιακός υποπολιτισμός που λέω. Υπ' αυτή την έννοια, πάνω σε αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί, έρχονται και τα νέα μέτρα, τα οποία είναι σκληρά. Πολλοί θα δοκιμαστούν από εμάς. Βέβαια, εδώ διαβάζω στο non-paper της κυβέρνησης
ότι μόνο για το 16 η ελληνική οικονομία θα απαλλαγεί από μέτρα ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έπαιρνε η κυβέρνηση του κυρίου Σταμάτη και του κυρίου Λοβέρδου. Είναι πλασματικά. Του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Είναι πλασματικά και καλό να μην είναι στη φαρέτρα των επιχειρημάτων μας. Αυτή σημαίνει ότι ο στόχος ήταν τόσος και τώρα επιμειώνεται. Γιατί λέει εδώ λέει η κυβέρνηση ότι εμείς πετύχαμε χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, 1 και 2% για το 2015 και το 2016. Μα επιπλασματικό μεγαλύτερο. Ενώ οι άλλοι ετοίμαζαν 3 και 4,5. Μα καλό και δικούς μου φίλους και συντρόφους να μην επικαλούνται το επιχείρημα. Γιατί επιπλασματικών μεγαλύτερων πλεονασμάτων δημιουργούν ένα επιχείρημα το οποίο είναι πλαστό. Διότι ποτέ δεν επιτεύχθηκε αυτό ο στόχο. Θέλετε από μένα. Συνεπώς, πού καταλήγουμε? Αυτά τα μέτρα είναι σκληρά. Και μη ρωτάτε ποιο θα ψηφίσει. Πρώτα να ρωτήσετε ποια κοινωνία. Και ποια κοινωνική τάξη των αγροτών, των επιτιδευματιών, των επιχειρηματιών, των αγροτών συνταξιούχων, ποια κοινωνική τάξη μπορεί, με ποια φοροδοτική ικανότητα, με ποιο εισόδημα μπορεί να στηρίξει αυτά τα μέτρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε, θα τα ψηφίσετε? Μα αυτά δεν ψηφίζονται τα μέτρα αυτά. Δεν ψηφίζονται. Η προσωπική μου στάση ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορεί, η προσωπική μου στάση είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να ψηφιστούν. Πιστεύω ότι στο τέλος αυτό το πακέτο που έχετε αναχείρας δεν μπορεί να έρθει στην Ελληνική Βουλή. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Μητρόπουλε, θεωρείτε ότι είναι άκυρα και πλαστά τα στοιχεία που έδωσε το Μαξίμου? Δεν έχω θέση στην κυβέρνηση, το επεδίωξα, δεν έχω θέση στη διαπραγμάτευση, άρα κρατώ ακέραιο το δικαίωμά μου, όχι να σχολιάζω, αλλά να τοποθετούμε. Όταν η αριστερά στα 150 χρόνια λειτουργίας της έρχεται να εφαρμόσει ένα ακραίο αντικοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο της μεταφέρθηκε και δεν μπόρεσε, συζητώντας με ακραίους δανειστές, να απαλλαγεί, είναι ένα ζήτημα. Για οντότητες, για αγωνιστές, για προσωπικότητες, για ό,τι να είναι. Να ρωτήσω. Άρα δεν κάτι είναι πολιτικό σχολιασμό. Εάν αρνηθείτε ψήφο στην κυβέρνηση, θα διατηρήσετε την έδρα σας ή θα παραιτηθείτε? Δεν υπάρχει εδώ ούτε πειθαρχίες, τίποτα. Εδώ, όταν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν έχουμε δεσμευτεί ότι θα υπάρξει μετάλλαξη και μετακίνηση σε αυτού του είδους και αυτού του περιεχομένου, δεν υπάρχει και ηθική δέσμευση, πιστεύω, αλλά ούτε ο Τσίπρας αυτή τη οντότητα και βεβαίω συνέπεια άνθρωπο να βάλει τα στελέχη του προ αυτών των συνειδησιακών διλημάτων. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, κύριε Ακριβόπουλου, παρακαλώ. Θεωρώ ότι βγάζει μεγάλη είδηση ο κύριε.